Στις 11 είχε οριστεί η έναρξη της ορκομοσίας της Νέας Βουλής, αν και η αφίξη των εκλεγμένων βουλευτών είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα. Εγώ ορκίζομαι για 13η φορά βουλευτής. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Θέλει πάντως προσοχή, γιατί είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η Βουλή δεν είναι τσίρκο. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πρωτόγνωρη η Βουλή, με πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Και νομίζω ότι χρειάζεται από όλους μας ψυχραιμία και σοβαρότητα. Συνοδευόμενοι από μέλη των οικογενειών τους, οι περισσότεροι από τους 300 και άλλοι μόνοι τους, εισέρχονταν στο κοινοβούλιο προκειμένου να ορκιστούν εν ώψη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου και των συσχετισμών που δημιουργήθηκαν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου. Μετά από 8 χρόνια εκτός Ελλάδος στις Βρυξέλλες, επιστρέφω πλέον στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό και θέλω να πιστεύω ότι μαζί με όλους τους άλλους θα συνεισφέρουμε ώστε αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ελληνική δημοκρατία και για τον τόπο μας. Είναι μια σύνθετη περίοδος, σύνθετη κυρίως εξαιτίας αυτών που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία και στο ρόλο που πρέπει να παίξουμε εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση και να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Χρειάζεται ο τόπος μας και ο λαός μας δίκαιες πολιτικές, κοινωνικές, για να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερη σιγουριά και αισιοδοξία το μέλλον. Ανάμεσα στους βουλευτές που έφτασαν στη Βουλή ήταν και εκείνοι που πέρασαν για πρώτη φορά το κατόφλι του Κοινοβουλίου ως νέοι εκλεγμένοι, μεταξύ των οποίων και οι νέοι εκλεγμένοι από την Κρήτη. Είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη που βρίσκομαι σήμερα εδώ και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε με την ψήφο του για να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα σταθώ στους νέους, στις γυναίκες και σε όλους τους πολίτες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή. Ύψιστη τιμή για οποιονδήποτε να επιλέγεται από τους συμπολίτες του για να εκπροσωπεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συγκίνηση και ευθύνη είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα. Βεβαίως ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους όσοι με επέλεξαν και από εδώ και πέρα πολλή δουλειά. Η ορκομοσία έγινε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου με προεδρεύοντα τον πρώτο Αντιπρόεδρο της προηγούμενης Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και γραμματής τους νεαρότερους βουλευτές ανάμεσά τους και το βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Πατέας κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Να προπέμψει το μακαριότατο αρχιεπίσκοπο. Η ορκομοσία έγινε και με θρησκευτικό. Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας. Και με πολιτικό όρκο. Διαβεβαιώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου. Ενώ 4 μουσουλμάνοι βουλευτές της Νέας Βουλής ορκίστηκαν στο Κοράνι. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Από τα υπουργικά έδρανα ορκίστηκαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι εκλεγμένοι βουλευτές. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Σημειώνεται ότι κατά τις πρόσφατες εκλογές εισήλθαν στη Βουλή 8 κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία με 158 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ με 47, το ΟΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής 32, το ΚΚΕ με 21, οι Σπαρτιάτες με 12, η Ελληνική Λύση 12, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη με 10 και η Πλεύση Ελευθερίας με 8 βουλευτές. Ελέησον και σώσον ημάς. Μία ευχή θέλω να κάνω, να μην δώσουμε δικαιώματα όσοι τουλάχιστον έχουν εισέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να έχουμε εικόνες οι οποίες δεν συνάδουν με τη δημοκρατία και με το έθος και τους θεσμούς. Διαβαίνουμε το κατόφλι της Βουλής και με σύνεση, με δυναμισμό, με σθένος, θα υποστηρίξουμε τα δίκαια του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Μια μέρα μεγάλης χαράς. Και μια μέρα σημαντική για τους πολίτες, γιατί στους πολίτες έχουμε υποσχεθεί ότι θα είμαστε η φωνή τους και θα τους βάλουμε μέσα στη Βουλή. Σε ό,τι αφορά τη χωροταξία των βουλευτών στα έδρανα της Βουλής, πίσω από τους βουλευτές του ΚΚΕ θα βρίσκονται οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι βουλευτές της Νίκης, πίσω από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές των Σπαρτιατών και πίσω από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης. Μετά την ορκομοσία τους, οι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο ορκομοσίας και παρέλαβαν ενημερωτικό φάκελο που περιέλαμβανε μεταξύ άλλων το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Αύριο Τρίτη στις 12 έχει προγραμματιστεί η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Την Πέμπτη θα αρχίσει η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ το Σάββατο η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής, η οποία θα γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την 5η 6 Ιουλίου στις 5 το απόγευμα, όπου σε αυτή την ομιλία ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για ακόμα περισσότερες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές για μια πιο ισχυρή Ελλάδα για όλους τους πολίτες.